Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο μέσο της Μεγάλης Εβδομάδος και είναι μεγάλη τιμή και χαρά και για το κανάλι μας, αλλά και για την εκπομπή μας Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση, που φιλοξενούμε από την Αθήνα, μέσα σε μικρό, θα έλεγα, χρονικό διάστημα, την πρεσβυτέρα, την κυρία Βαρβάρα Μεταλληνού, για ένα θέμα της Μεγάλης Εβδομάδος, που πιστεύω ότι δεν έχει ξαναγίνει ούτε από αυτή την εκπομπή, ούτε και από άλλες εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πρεσβυτέρα, σας καλωσορίζουμε και πάλι στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή να είστε κοντά μας για να δούμε την Παναγία του πάθους, αλλά και να δούμε το πάθος αυτό της Μεγάλης Εβδομάδος από μια άλλη οπτική γωνία, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας ειλικρινά να σας μεταφέρω όλα αυτά τα οποία συνέβησαν από πέρσι που έχετε έρθει εδώ και φέτος, όλα αυτά τα καλά τα οποία έχετε προσφέρει και τα οποία έχουν αγγίξει τον κρητικό λαό, γιατί πρέπει να σας πω ότι καμιά φορά έρχονται διάφοροι εδώ ομιλητές, καθηγητές πανεπιστημίων κτλ. Αλλά ο κόσμος ζητάει, σας αποζητάει και γι' αυτό βρίσκεστε κοντά μας. Ευχαριστώ. Δεν έχω λόγους να σας ευχαριστήσω. Και εκ μέρους όλων αυτών που παρακολουθούν τις εκπομπές Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση. Θα ήθελα να μπούμε στο θέμα μας που είναι η Παναγία του Πάθους. Βλέπουμε αυτές τις ημέρες, Πρεσβυτέρα, την Παναγία μας κάτω από το Σταυρό. Βλέπουμε να θρηνεί, βλέπουμε να πονεί, βλέπουμε να βλέπει το γιο της αδίκως πάσχοντα. Και θα ήθελα έτσι να μας κάνετε μια γενική περιγραφή, ας πούμε, περιγραφή της Παναγίας του Πάθους και στη συνέχεια να σας υποβάλω κι εγώ κάποια ερωτήματα που έχω εδώ που έχουν σχέση με το πάθος και έχουν σχέση και με τον πόνο της Παναγίας μας. Ωραία. Ευχαριστώ κι εγώ που, και χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι και μάλιστα τέτοιες ώρες εδώ ανάμεσα στον κρητικό λαό και για να μιλήσουμε πραγματικά για ένα θέμα που μπορεί κανείς να το δει ότι είναι πολύ μακρινό. Δεν σας έκανα καμία παρουσίαση, γιατί όχι, είστε γνωστοί. Να πούμε τώρα ότι είστε διδάκτορ και όλα αυτά τα πράγματα. Τα θεωρώ όχι περιττά. Τα γνωρίζει όλος ο ελληνικός λαός. Διότι ξέρουμε τον αγώνα και του πατρός Γεωργίου και το δικό σας. Άλλωστε, θα πρέπει να σας πω, Πρεσβυτέρα, ότι αν καμιά φορά εμφανίζεστε στα αθηναϊκά κανάλια, αμέσως χτυπάει το τηλέφωνο του σπιτιού μου. Η Πρεσβυτέρα είναι στο τάδε κανάλι. Λέω, δίνει μαρτυρία. Η δική σας αγάπη μας σωθεί πραγματικά προς τα εκεί, γιατί είναι δύσκολο, όπως το ξέρετε, και μάλιστα μερικές εκπομπές ιδιαίτερα δύσκολες να βρίσκεται εκεί ένας ιερέας ή μια πρεσβυτέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ, εκείνος σας ανοίγει πόρτες και ας κλείνει, εκείνος ξέρει. Έτσι το θέμα μας σήμερα βεβαίως μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι πολύ μακρινό. Μιλάμε για ένα γεγονός περίπου πριν 2.000 χρόνια, αλλά οπωσδήποτε μιλάμε για μια μάνα. Μιλάμε για έναν ο οποίος ανέλαβε να γίνει άνθρωπος από αγάπη για το δημιούργημά του. Μιλάμε για εκείνον ο οποίος δεν δίστασε να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου και να φτάσει στην πραγματική θυσιαστική αγάπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, όλη η Μεγάλη Εβδομάδα μας οδηγεί σε αυτό το στοιχείο του πόνου. Πόνος, φυσικά, όχι μόνο γιατί ένας δίκαιος, ένας αναμάρτητος οδηγείται στο σταυρό, οδηγείται στον πιο εξευτελιστικό θάνατο. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο πόνος για μας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος για το που κατάντησε η ανθρωπότητα. Πόσο χαμηλά έχει πέσει ο άνθρωπος, ώστε τον ευεργέτη του, τον σωτήρα του, εκείνον που τόσα του πρόσφερε και ύμνοι της Εκκλησίας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες μας το τονίζουν, λαέ μου τι επί εσάς και τι μη ανταπέδωκας, να τον οδηγεί λοιπόν το σωτήρα του στο σταυρό, στον πιο εξευτελιστικό θάνατο. Είναι δηλαδή, πρέπει να πενθούμε, να πονούμε, είναι ο πνευματικός πόνος αυτός για το κατάντημα στο οποίο φτάνει ο άνθρωπος. Τον ευεργέτη του κατά αυτόν τον τόσο φοβερό τρόπο να τον θανατώνει.
Αυτός όμως ο πνευματικός πόνος δεν είναι να μείνει ως πόνος, αλλά να συνέλθουμε και στο πρόσωπο του σταυρωμένου Ιησού, να βλέπουμε τον κάθε συνάνθρωπό μας και να στρεφόμαστε με αγάπη θυσιαστική. Αυτό είναι εκείνο το μήνυμα που παίρνουμε όλες αυτές τις μέρες. Όμως νομίζω ότι το θέμα μας πρέπει να επικεντρωθεί στο πρόσωπο της μάνας Παναγίας, που είναι αλήθεια ότι εκτός από ορισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα στη ζωή του Κυρίου μας, η Παναγία δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα ιερά κείμενα σιωπούν, μπορούμε να πούμε. Βλέπετε, δεν αναλαμβάνει ιεραποστολικό έργο, ούτε ιερατικό, ούτε κηρυκτικό. Γιατί πιστεύω είναι η ίδια η ζωή της, η ίδια η παρουσία της, σιωπός απαρένεσης. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλά λόγια και πολλή δραστηριότητα. Η ίδια η ζωή της είναι εκείνη που διδάσκει. Όμως, ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα και μάλιστα η ύμνη, η μνογραφία, αλλά και η εικονογραφία των ημερών, την έχει οπωσδήποτε, γιατί ήταν και το πρωταγωνιστικό πρόσωπο μετά τον Σταυρωμένο Κύριο, μετά τον Πάσχοντα Κύριο. Η μορφή φυσικά εκείνη που συμπάσχει κατεξοχήν είναι η μάνα, είναι η Παναγία. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλω έτσι να το τονίσουμε λιγάκι περισσότερο. Η Παναγία μας λοιπόν στα Ιερά Κείμενα δεν φαίνεται πάρα πολύ, αλλά οι μνογράφοι, ιδίως για τη Μεγάλη Εβδομάδα, έχουν πάρα πολλά να πούν. Αν και η Παναγία είχε πάρει την πληροφορία της από πάρα πολύ νωρίς. Πρωτομέν ότι αυτό το παιδί το οποίο γεννά είναι ο Μεσσίας και καταλαβαίνετε τι φόβο, τι αγωνία, τι ιερό δέος ζούσε όλα αυτά τα χρόνια που μεγάλωνε τον Υιό και Θεό της. Αλλά επίσης ήξερε και πού θα οδηγηθεί, διότι μην ξεχνάμε κατά την Υπαπαντή ο γέρον Σιμεών της αποκάλυψε τι θα γινόταν. Ότι ούτως κείται εις πτώση και ανάσταση πολλών. Πολλοί δηλαδή θα σωθούν, άλλοι θα καταστραφούν, θα χαθούν ανάλογα με τη στάση που τηρούν και θα τηρήσουν απέναντι στον Υιό και Θεό της. Αλλά συγχρόνως της προείπε και το «Σου δε αυτή στην καρδία ρομφαία διελεύσετε». Είναι ακριβώς πρόρηση για όλο αυτό τον πόνο, τον ψυχικό, τον σωματικό, τον πνευματικό που ζει η μάνα Παναγία όταν το παιδί της συλλαμβάνεται, όταν αθώος οδηγείται στο πρετόριο, όταν χλεβάζεται, ραβδίζεται, χτυπιέται, όλη εκείνη την άκρα ταπείνωση την οποία έζησε και φυσικά πολύ περισσότερο κάτω από το Σταυρό. Εκεί κατεξοχήν οι μνογράφοι αφήνουν όλο τον πόνο να ξεχυθεί μέσα από τα κείμενά τους, από τους ύμνους τους, γιατί τα Ιερά Ευαγγέλια είναι πολύ λιτά, απλώς περιγράφουν ότι βρίσκεται κάτω από το Σταυρό, ότι κατά την αποκαθήλωση είναι κοντά, ότι μετά λίαν πρωί θα ξεκινήσει για να αποδώσει μαζί με τις μυροφόρες τις νεκρικές τιμές. Έτσι λοιπόν θέλω να μείνουμε λιγάκι περισσότερο στην υμνογραφία, η οποία λόγω του λυρισμού τον οποίον έχει και επειδή τα Ιερά Κείμενα, τα Ευαγγέλια συγκεκριμένα, είναι πολύ λιτά, γιατί δεν κάνουν ιστορία, απλώς τονίζουν, ούτε μυθιστόρημα πολύ περισσότερο, απλώς τονίζουν κάποιες χαρακτηριστικές στιγμές, από εκεί και πέρα οι υμνογράφοι μετατίθενται, θα έλεγα, στη θέση μιας μάνας και έρχονται να αποδώσουν όλα εκείνα τα συναισθήματα του πόνου που ζει η κάθε μάνα και πολύ περισσότερο η Παναγία μας. Έτσι ακούμε, παραδείγματος χάρη, έχω σταχυολογήσει μερικά που τα ακούμε και θα τα ακούσουμε και απόψε και αύριο, και τα εγκόμια επίσης έχουν πάρα πολλά σημεία που αναδύεται και αναδεικνύεται όλος αυτός ο πόνος της Παναγίας μας. Παραδείγματος χάρη διαβάζω
ορώσασε κρεμάμενον Χριστέ εις εκείσας ανεβώα. Τι το ξένον το παράδοξο, ο ορώ το οποίο βλέπω μυστήριο ιέ μου, πως επί ξύλου θνίσκης σαρκή πυγνήμενος ζωής χορηγέ. Και φυσικά το ο ένας ύμνος διαδέχεται τον άλλον και προπάντων αναδεικνύεται, επαναλαμβάνω, όλη αυτή η σιωπή, χωρίς να φτάνουμε σε εκείνη την τραγικότητα αντιμετώπισης του θανάτου που κυρίως ο ειδωλολατρικός κόσμος έχει να μας επιδείξει, δηλαδή το κτύπημα της κεφαλής, το τράβηγμα των μαλλιών. Όχι, δεν έχουμε τέτοια, διότι πάλι μέσα σε μια θεϊκή κατάσταση ζει η Παναγία μας όλο αυτό το πόνο του Υιού και Θεού της. Οδυρωμένη όμως, φυσικά ακούμε, οδυρωμένη μητρώας πλάχνα, ετέτρωτο την καρδία πικρός, την κομματιαζόταν η καρδιά της και στενάζουσα οδυνηρός εκ βάθους ψυχής, παριά συνθρηξή καταξένουσα κατετρίχετο. Εδώ φυσικά, σας είπα, οι υμνογράφοι έρχονται να δώσουν με τα συνηθισμένα μέτρα και τις ανάλογες πρακτικές που ασκούσαν να δείξουν το πάθος της Παναγίας μας, αν και από τα ιερά κείμενα δεν αναδύεται. Η εικονογραφία έρχεται περισσότερο να δώσει την αυθεντική στάση της Παναγίας μας, ιδιαίτερα με τη ζωγραφική των ματιών. Όλη αυτή την οδύνη και τον πόνο μπορεί η αγιογραφία καλύτερα να την αποδώσει. Αλλά οι υμνογράφοι, λόγω του λυρισμού που έχει ο ποιητής, δίνουν πολύ περισσότερα στοιχεία. Πάντως, ανέκραζε γοερός η μύτηρ, ή μυθείο τέκνον, ή μυφός του κόσμου, τι έδισε εξ οφθαλμών μου ο αμνός του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Παναγία βιώνει με όλο το σεβασμό το πάθος του Υιού και Θεού της, και αυτό φυσικά έρχεται και σε μας να δώσει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί στην εκπομπή μας αυτή αναφερόμαστε στο θείο πάθος, ζούμε το θείο πάθος, γιατί η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας δεν είναι απλώς μια αναπαράσταση, αυτό το ξέρουμε, αλλά είναι επαναβίωση, είναι ανάμνηση, που είπε και ο Χριστός μας, ανάμνηση όχι νοητικά, αλλά επαναβίωση, να έχει δηλαδή λειτουργική απήχηση το κάθε γεγονός, όπως είναι το όλο πάθος του Χριστού μας, να έχει λειτουργική συνέπεια για τον καθένα μας ξεχωριστά. Έτσι όλο αυτό το πάθος, όλη αυτή η οδύνη, το κακό φυσικά το οποίο βλέπουμε στο αποκορύφωμά του, να δούμε πώς έρχεται στο σήμερα και στον καθένα μας ξεχωριστά. Μάλιστα. Έχω σημειώσει εδώ, πρεσβυτέρα, το κακό και ο πόνος στη ζωή των ανθρώπων. Μιλήσαμε ότι η Μεγάλη Εβδομάδα, για τη Μεγάλη Εβδομάδα και για το κυρίαρχο αίσθημα, τον πόνο, τη θλίψη που αποτυπώνεται στη μητέρα του σταυρωμένου θεανθρώπου. Και μιλήσατε και για την υμνογραφία των ημερών. Να περάσουμε τώρα, όπως είπατε, στην επαναβίωση, σαν μια εφαρμογή αυτών που βλέπουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα στη ζωή μας. Και ρωτώ, γιατί ο πόνος στη ζωή των ανθρώπων? Γιατί ο πόνος και το κακό γενικά στη ζωή, ναι, του ανθρώπου, τόσο το φυσικό, δηλαδή καταστροφές που προέρχονται από τη φύση, σεισμοί, καταστροφές, πλημμύρες, όλα αυτά τα οποία συναντάμε και προέρχονται από τη φύση, αυτό λέγεται φυσικό κακό, και το ηθικό κακό, αυτό που προέρχεται από τη ζωή τη δική μας, από τις επιλογές τις δικές μας. Φυσικά οι άνθρωποι πάντοτε έχουμε την τάση να μεταθέτουμε κάπου αλλού την ευθύνη. Έτσι συχνά ακούμε και τη λέξη, ιδίως μπροστά στο φυσικό κακό, τη λέξη θεομηνία, η μήνης του Θεού. Είναι μια λέξη από την αρχαιότητα που έχει έρθει. Εμείς σαν χριστιανοί δεν μπορούμε να τη δεχθούμε, διότι ο Θεός δεν εκδικείται, δεν τιμωρεί. Ο Θεός δεν έρχεται να κατακεραυνώσει τον καθένα μας κάθε στιγμή που παραβαίνουμε το κάθε τι. Ο Θεός είναι όλος αγάπη, είναι όλος ευσπλαχνία. Ο
Θεός θυσιάζεται ο ίδιος, και αυτό το ζούμε αυτές τις μέρες. Θυσιάζεται ο ίδιος για τους άλλους, δεν θυσιάζει τους άλλους για τον εαυτό του, όπως οι θεοί της ειδωλολατρίας. Έτσι λοιπόν, δεν είναι σωστή η έκφραση και δεν θα πρέπει να λέγεται αυτή, τουλάχιστον από εμάς που ξέρουμε τα πράγματα. Δεν υπάρχει θεομηνία. Ό,τι έχει έρθει στη ζωή μας, και το φυσικό και το ηθικό κακό από πλευράς θεολογικής, είναι καρπός της επιλογής μας του. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ελεύθερο. Είναι, θα λέγαμε, το μεγάλο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, η ελευθερία, δηλαδή η δυνατότητα να επιλέξει. Δεν είναι ένα ρομπότ ο άνθρωπος, δεν είναι κατευθυνόμενος, δεν υπάρχει μοίρα πεπρωμένο, κισμέτ, οτιδήποτε. Είναι ελεύθερος ο άνθρωπος να επιλέγει στη ζωή του. Ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, έχει σαν συνέπεια ό,τι έρχεται. Ακούμε τον Απόστολο Παύλο, παραδείγματος χάρη, να λέει «Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος». Θάνατος πνευματικός και βιολογικός. Και το βλέπουμε ήδη στους πρωτοπλάστους. Τους είπε ο Θεός «Ελάτε να ζήσετε μέσα στην κοινωνία μαζί μου, εγώ βοηθός, αρρωγός, αλλά και εσείς ανάλογα θα κάνετε την επιλογή σας». Εκείνοι προτίμησαν μέσα σε μια ψευδαίσθηση αυτοδυναμίας, ξεπέρασαν και νόμισαν ότι όλα τα κατέχουν και μπορούν να διαφεντεύσουν τον εαυτό τους απόλυτα. Σε μια ψευδαίσθηση λοιπόν παντοδυναμίας είπαν «Δεν θέλουμε την κοινωνία, επικοινωνία μαζί σου, μόνοι μας θα τα καταφέρουμε». Το αποτέλεσμα ήταν η πτώση, η ροπή πια προς το κακό, και από εκεί και πέρα επαναστατεί και η φύση εναντίον του επαναστάτη ανθρώπου. Είναι το ερώτημα που μου θέσατε, γιατί και πώς το κακό. Πολλοί θεωρούν ότι ο Θεός το δημιούργησε. Εμείς σαν χριστιανοί, οι πατέρες, η παράδοσή μας, και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με το θέμα, ότι ουκ έστιν αίτιος του κακού ο Θεός. Ο Θεός δημιουργεί κάθε τι καλό. Τα πάντα δημιούργησε καλά λίαν. Ό,τι έχει μπει στη ζωή μας αρνητικό, είναι η άρνηση του θετικού. Το φως δημιούργησε, τον ήλιο δημιούργησε ο Θεός. Τώρα αν εμείς θέλουμε να ζούμε μέσα στα καταγόγια, ο ήλιος υπάρχει. Είναι επιλογή δική μας. Με όλες τις συνέπειες που έχει το να ζει κανείς μέσα στο σκοτάδι, είτε αυτό λέγεται φυσικό σκοτάδι, είτε πολύ περισσότερο πνευματικό, εσωτερικό. Έτσι, ενώ τα ψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, το χάρισμα, το δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο, είναι η αιώνια ζωή. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει το θετικό και το αρνητικό. Από εκεί και πέρα είναι ποιο δρόμο θα διαλέξει ο άνθρωπος. Σε αυτό ακριβώς θα μπορούσα, για να κάνουμε και μια σύνδεση με τον αρχαίο ελληνισμό, αυτή την αναζήτηση την είχαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν είναι ο άνθρωπος ανελεύθερος. Θυμηθείτε τον Ηρακλή, παραδείγματος χάρη, που του παρουσιάζεται η αρετή και η κακία, να επιλέξει. Αυτό έρχεται μέσα στη γνησιότητα πια και στο συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, ή τον Ιησού Χριστό ή τους πεπτοκότες αγγέλους, δηλαδή το διάβολο, με ό,τι θα φέρουν από εκεί και πέρα. Έτσι, το κακό είναι έργο του διαβόλου, και από εκεί και πέρα, όσες φορές γινόμαστε όργανα του διαβόλου, έρχεται η οδύνη, έρχεται ο πόνος, η θλίψη στη ζωή. Όσο βρισκόμαστε ενωμένοι με τον Θεό, από εκεί και πέρα είναι αρρωστημένη η όλη κατάσταση, η όλη φύση, αλλά έχουμε τη δύναμη να ξεπερνάμε και το φυσικό κακό και τον ηθικό πόνο και τη θλίψη και την οδύνη, γιατί δεν κινούμεθα μέσα στην απελπισία. Είναι ο πόνος, παραδείγματος χάρη, επειδή ζούμε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας, είναι ο πόνος του Ιούδα και ο πόνος του Πέτρου. Και οι δυο στο ίδιο έπεσαν. Λανθασμένη επιλογή. Να σας διακόψουμε στο σημείο αυτό, πρεσβυτέρα. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον πόνο γενικά. Να μπούμε ειδικά στον πόνο, στο σωματικό πόνο. Ναι. Σε έναν άρρωστο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κρεβάτι και μας παρακολουθεί. Το μήνυμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Πραγματικά, γιατί ζούμε, είπαμε, έντονο το στοιχείο του πόνου αυτές τις ημέρες, και
μπορεί να παρουσιάζεται μέσω της εικονογραφίας, της εικονογραφίας, της λειτουργικής μας ζωής, αλλά μην ξεχνάμε και την πραγματικότητα του πόνου και πραγματικά, όπως είπατε, κάποιοι τώρα μπορεί να βρίσκονται σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, σε ένα κρεβάτι χωρίς να μπορούν να σηκωθούν, με πόνους φρικτούς. Τι μπορούμε, πώς μπορούμε να το δούμε. Ήδη και από την αρχαιότητα είπαν ότι η ζωή μας και η γη μας είναι κλαθμόν, έτσι, το πεδίο του κλαθμόνος. Και αν προσέξουμε λιγάκι, όντως βλέπουμε πολύ τον πόνο και τη δυστυχία γύρω μας. Είπαμε όμως και προηγουμένως ότι σημασία έχει για τον άνθρωπο γενικά και τον χριστιανό ιδιαίτερα πώς αντιμετωπίζει, πώς τοποθετείται απέναντι στον πόνο, στη δυσκολία, στη δυστυχία που εμφανίζεται στη ζωή. Έχουμε πιστεί ότι όντως το κακό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Έχει μπει πια στη ζωή μας. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν άνθρωπος να μην το δοκιμάσει. Την οδύνη, τον πόνο, τη θλίψη, την αναποδιά στη ζωή. Και φυσικά, σαν αποκορύφωμα θα μπορούσα να πω, αυτό που λέμε βιολογικό θάνατο. Όμως, ξέρουμε και η πίστη μας δίνει όλο αυτό το κουράγιο, γι' αυτό και ανέφερα προηγουμένως τις πτώσεις, την οδύνη, γιατί υπάρχει και οδύνη ψυχική, δηλαδή ασυνέπεια στη ζωή μου, δεν είναι μόνο ο σωματικός πόνος. Όταν κανείς έχει κουράγιο, όταν έχει υπομονή, όταν προσβλέπει και πιστεύει ότι η ζωή δεν κλίνεται μέσα στη γήινη πραγματικότητα, αλλά ατενίζει προς την αιωνιότητα και οι μέρες αυτές ιδιαίτερα μας ανοίγουν την αιωνιότητα, τότε αντιμετωπίζει πολύ πιο ήρεμα και με υπομονή ό,τι παρουσιάζεται στη ζωή. Προσωπικά πιστεύω ότι το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι κανείς να αποφύγει μια αρρώστια. Πέστε προσωρινά ότι την αποφεύγει. Η φθορά είναι κάτι φυσικό πια στη ζωή των ανθρώπων. Ο βιολογικός θάνατος έρχεται είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Σημασία έχει να έχουμε τόση υπομονή στη ζωή μας ώστε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δυσκολίες. Και υπάρχουν άνθρωποι, δεν λέω μόνο από το χώρο της πίστης, παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος. Ξέρουμε ότι υπέφερε φοβερά από το στομάχι του. Πόνους φοβερούς. Τρεις φορές μας γράφει ο ίδιος, παρεκάλεσε τον Κύριο για να τον απελευθερώσει. Για σκεφτείτε, πέρασε και πήγε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο για το να μεταφέρει το μήνυμα. Ήταν σαν να του λέγε, Θεέ μου, για σένα δουλεύω, το μήνυμά σου να έρθει. Βοήθησέ με όμως να αντιμετωπίσω. Κι όμως η απάντηση ήταν, αρκήσει η χάρη μου, η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Δηλαδή ο πόνος είναι σύμφυτος με τον άνθρωπο. Μπορεί να υπάρχουν κάποια παυσίπονα και ευλογημένα είναι, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε πώς και μέσα από τον πόνο μπορούμε να δώσουμε νόημα στη ζωή μας και να βοηθήσουμε συγχρόνως και τους άλλους. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Είχαμε έναν νεαρό, ο οποίος μόλις τέλειωσε το Πολυτεχνείο, είναι γεγονότα αυτά, Στυλιανόπουλος λεγόταν, έπαθε σκλήρυνση κατά πλάκας και έμεινε στο κρεβάτι. Το μόνο που μπορούσε να κινήσει ήταν τα χέρια του και φυσικά είχε τα λογικά του. Πανέξυπνος όπως ήταν, δεν το έβαλε κάτω όπως λέμε, αλλά ό,τι δυνάμεις είχε τις έθεσε στην υπηρεσία του άλλου, νοηματοδοτώντας συγχρόνως και τη δική του τη ζωή. Οι τυφλοί μέχρι πρότινος δεν είχαν μέσα, ούτε υπήρχε το μαγνητόφωνο που τώρα τόσο χρησιμοποιούν και οτιδήποτε άλλο. Έπρεπε λοιπόν κάποιος να τους διαβάσει. Υπάρχει όμως και ειδική γραφή των τυφλών, η γραφή Μπράιλ. Ο Στυλιανόπουλος λοιπόν, στο αναπηρικό του κρεβάτι, μετέγραφε μάλλον επιστημονικά βιβλία, γιατί ήδη είχαν αρχίσει φοιτητές τυφλοί να γίνονται δεκτοί και να σπουδάζουν. Και αν έχουμε σήμερα πολλούς τυφλούς που αναδεικνύονται, μορφώνονται, είναι πτυχιούχοι κλπ, οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό
σε αυτή την προσπάθεια του Στυλιανόπουλου, ενός ανθρώπου που πέρασε τη ζωή του πάνω σε ένα κρεβάτι γιατί είχε σκλήρυνση κατά πλάκας. Φυσικά θα ήθελα να πω ότι δεν ακούγεται αυτό το όνομα. Σε εμάς όμως, για μένα ήταν έκπληξη όταν στη Γερμανία πήγα σε κάποιο μέρος που ειδικά φροντίζουν για τους τυφλούς και είδα να τιμάται ιδιαίτερα ο Στυλιανόπουλος. Μάλιστα. Να σας διακόψω, Πρεσβυτέρα, για ένα σύντομο διάλειμμα διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε και πάλι. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, φίλες και φίλοι, ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε μαζί σας. Φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής Ορθοδοξία, Γένος και Παράδοση, μαζί μας σήμερα, μεγάλη τιμή και χαρά μέσα στη μεγάλη εβδομάδα να έχουμε την Πρεσβυτέρα, την κυρία Βαρβάρα Μεταλλινού. Πρεσβυτέρα, μιλούσαμε προηγουμένως για τις μορφές του πόνου, για τους αρρώστους, για τους αναπήρους, για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικά μπει στο νόημα της ζωής, που είναι το νόημα της χριστιανικής μας πίστης. Και μας είπατε προηγουμένως για εκείνο το φωτεινό παράδειγμα του Στυλιανόπουλου. Γιατί μιλάω και για το σήμερα, δεν πάμε, ή Έλεν Κέλλερ θα μπορούσαμε. Σήμερα ο μεγαλύτερος αστροφυσικός βρίσκεται σε μια αναπηρική καρέκλα και μάλιστα αναπνέει με μηχάνημα. Θα το έχουν δει, δεν είναι ανάγκη τώρα να λέω ονόματα κλπ. Αμερικανός, στη NASA, δουλεύει ο μεγαλύτερος αστροφυσικός. Με θεωρίες μετά τον Αϊνστάιν, ας πούμε, σήμερα είναι ένας καινούριος Αϊνστάιν. Είναι σε μια αναπηρική καρέκλα και μάλιστα και με ένα μηχάνημα για να αναπνέει, κουβαλάει. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι θέμα πώς αντιμετωπίζουμε. Όποια ικμάδα δυνάμεως έχει ο καθένας, να μην απελπιστεί, αλλά αντίθετα να την ζωογονήσει, πάντοτε αναφερόμενος και στους άλλους φυσικά. Μάλιστα. Να πάρουμε ένα χωρίο από τους μακαρισμούς και να μας το αναλύσετε. Μακάρι οι πενθούντες. Μάλιστα. Και μάλιστα προηγουμένως κάνετε μια αποστροφή εκεί για την αντιμετώπιση του θανάτου από τους ιδωλολάτρες. Ναι. Και πώς αντιμετωπίζουμε εμείς οι χριστιανοί το πένθος. Το χαροποιόν πένθος. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθούμε σε αυτά τα δύο, ας πω έτσι, στην αντιμετώπιση του πένθους και στην αντιμετώπιση του θανάτου από τους χριστιανούς, τους ορθόδοξους χριστιανούς, αλλά και το χωρίο αυτό από τους μακαρισμούς, μακάρι οι πενθούντες. Ναι, γιατί έχει παρερμηνευτεί ιδίως από ανθρώπους που βρίσκονται εκτός της παράδοσής μας και γι' αυτό έχουν την εντύπωση ότι χριστιανός σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος τουλάχιστον είναι μαυροντημένος, κατσουφιασμένος και κλαίει όλη την ημέρα. Και εμείς ακούσαμε μάλλον λίγες μέρες πριν, όταν ο Κύριος μας έλεγε «Σεις όταν μυστεύετε να αλείψετε την κεφαλή σας και να ανοίξετε το πρόσωπό σας, για να μην φανείτε ότι μυστεύετε». Και είναι ο χαρούμενος άνθρωπος, αλλά με μια χαρά η οποία προέρχεται, είναι μια εσωτερική κατάσταση, προπάντων αυτή η χαρά προέρχεται από την αίσθηση της συνέπειας στη ζωή μας. Ότι δηλαδή σηκώνουμε το σταυρό του καθήκοντος, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας. Το μακάρι πενθούντες λοιπόν έχει παρερμηνευτεί. Δεν εννοεί λοιπόν ότι είναι να μακαρίσει εκείνους που θρηνούν, είναι ντυμένοι στα κατάμαυρα, απελπίζονται, όπως στην αρχαιότητα τραβούσαν τα μαλλιά τους, έριχναν στάχτες επάνω τους, ντυνόντουσαν με σακούλια και κάτι τέτοια. Όχι, εννοεί κυρίως τη συνέστηση της αμαρτωλότητας. Τη συνέστηση της αμαρτωλότητας και της δικής μου και των άλλων. Γιατί εφόσον είμαι χριστιανός, ζω έντονα το κοινωνικό στοιχείο. Δεν σημαίνει ότι ο άλλος δεν με ενδιαφέρει. Αισθάνομαι ότι έχω και εγώ μερίδιο του κακού που υπάρχει ολόγυρά μου. Είμαι συνυπεύθυνος για το κακό το οποίο υπάρχει. Την παραβατική συμπεριφορά και ό,τι γενικά δυσάρεστο υπάρχει. Μέσα λοιπόν σε αυτό θλίβομαι, αλλά δεν οδηγούμε στην απελπισία. Αυτό το μακάρι πενθούντες μπορούμε να το δούμε κυρίως εξωτερικά και απτά χειροπιαστά, θα μπορούσα να πω, στην ενδυμασία των κληρικών μας. Οι κληρικοί μας, εκτός της λατρείας, φορούν μαύρα. Είναι διότι πενθούν. Πενθούν για τις δικές τους αμαρτίες, πενθούν για τις αμαρτίες των πνευματικών τους παιδιών και όλη η ανθρωπότητα είναι πνευματικά τους παιδιά.
Μέσα στο ναό όμως λαμπροφορούν την ώρα της λατρείας, γιατί πια δεν είμαστε στην κοιλάδα του κλαθμόνος, του πόνου και της οδύνης, που είναι ο κόσμος μας, αλλά προγευόμαστε την παραδείσια κατάσταση, την αιωνιότητα, και γι' αυτό λαμπροφορεί. Είμαστε στον παράδεισο μέσα στη λατρεία. Ακριβώς αυτό το χαροποιό πένθος που είπατε προηγουμένως, τη χαρμολύπη που νιώθουμε ιδιαίτερα τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ η Μεγάλη Παρασκευή είναι η πιο πένθυμη μέρα για μας, εν τούτης βλέπετε ότι δεν σταματάμε στο πάθος, την οδύνη, στον πόνο, αλλά ατενίζουμε στο βάθος το φως της Ανάστασης του Χριστού. Ενώ θρηνούμε για τον θάνατο του Κυρίου, εν τούτης λέμε δείξον ημίν και την ένδοξον σου Ανάσταση. Αυτή τη χαρμολύπη, την οποία εντονότερα βιώνουμε αυτές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας και που φυσικά είναι το ουσιαστικό στοιχείο του χριστιανού. Το μακάρι λοιπόν οι πενθούντες δεν είναι επειδή έχουμε κάποιο πένθος, κάποια τραγωδία στο σπίτι μας, δινόμαστε στα κατάμαυρα και εγκαταλείπουμε τα πάντα και απελπιζόμαστε, αλλά είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητας, της δικής μας και των άλλων. Τώρα φυσικά το αποκορύφωμα του κακού που ήρθε στη ζωή μας λόγω των αλφασμένων επιλογών μας είναι φυσικά και ο θάνατος. Η αρρώστια, είπαμε προηγουμένως, οι αναποδιές, οι δυσκολίες, η πνευματική μας πτώση, και αυτή κυρίως πρέπει να μας συγκλονίζει. Αποκορύφωμα φυσικά είναι ο λεγόμενος βιολογικός θάνατος. Εμείς οι χριστιανοί γνωρίζουμε τρία είδη θανάτου, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε άλλωστε και αυτό που λέμε, θα ακούσουμε «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατο πατήσας». Πού είναι, να τους, ο θάνατος εξακολουθεί. Τρία είδη θανάτου έχουμε. Έχουμε το βιολογικό θάνατο, χωρισμός της ψυχής από το σώμα, του πνευματικού από το υλικό στοιχείο μας, που από τα χέρια του Δημιουργού βγήκαν για να ζήσουν ενωμένα για πάντα, αλλά εάν θα μέναμε ενωμένοι με την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Αφού απομακρυνθήκαμε, είναι σαν να φύγαμε γρηγορότερα, να κόψαμε τον ομφάλιο λόρο πριν να αναπτυχθούμε. Για να φέρω έτσι μια εικόνα. Επομένως, ο βιολογικός θάνατος είναι αυτός ο προσωρινός για μας χωρισμός του πνευματικού, του θεϊκού αν θέλετε στοιχείου, από το υλικό. Είναι ο πνευματικός θάνατος, δηλαδή ο χωρισμός από το Θεό, και είναι και ο αιώνιος θάνατος. Εάν συμπέσει ο βιολογικός μας θάνατος με τον πνευματικό θάνατο, δηλαδή το χωρισμό από το Θεό, τότε δυστυχώς υπάρχει η αιώνια καταδίκη, υπάρχει ο αιώνιος θάνατος, αυτό που λέμε απλά κόλαση. Επομένως, ο βιολογικός θάνατος τον οποίον γευόμεθα και είναι χειροπιαστός, ο πνευματικός ίσως δεν τον πιάνουμε πάντοτε, είναι ο χωρισμός από το Θεό και αυτός έχει τη συνέπεια του βιολογικού. Ο βιολογικός θάνατος δεν θα πρέπει να μας προξενεί όλη αυτή την απελπισία στην οποία οδηγούμεθα πολλές φορές. Όχι ότι δεν είναι κάτι θλιβερό, κάτι τραγικό, οπωσδήποτε είναι, γιατί είναι αφύσικο στη ζωή μας. Από τα χέρια του Δημιουργού βγήκαμε με τη δυνατότητα της αναμαρτησίας για να οδηγηθούμε στην αθανασία. Δεν το επιτύχαμε, αστοχήσαμε, αμαρτήσαμε. Από εκεί και πέρα έρχεται ο βιολογικός θάνατος, όπως θα πει ο Μέγας Βασίλειος, «Η να μη το κακό αθάνατο γέννηται, για να μην γίνει αιώνιο το κακό». Είναι ευεργεσία δηλαδή του Θεού ο βιολογικός θάνατος. Αλλά όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο βιολογικός θάνατος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από εμάς τους χριστιανούς σαν εκείνους που δεν έχουν ελπίδα. Όσοι μη έχοντες ελπίδα. Είναι, το ακούμε στη νεκρόσιμη ακολουθία. Και φυσικά, αν προσέξουμε τα λόγια της νεκρόσιμης ακολουθίας, έργο του Ιωάννου του Δαμασκηνού, από τα πιο θεολογικά κείμενα, που ο Μίκης Θεοδωράκης το έχει μεταποιήσει ως Requiem, και θα ήθελα να πω ότι πρέπει να λέγεται ότι είναι διασκευή της νεκροσίμου ακολουθίας Ιωάννου του Δαμασκηνού υπό Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό είναι το, η πνευματική ιδιοκτησία, όπως θα λέγαμε, έτσι.
Έτσι στην εκρόσιμη ακολουθία ακούμε όλη αυτή την τραγικότητα φυσικά που έχει ο βιολογικός θάνατος, αλλά δεν θρηνούμε σαν εκείνους που δεν έχουν ελπίδα. Αυτή είναι η πίστη μας. Είναι τραγικό γιατί είναι ένας χωρισμός. Ο κάθε χωρισμός μας εγκίνει και κάτω από το σταυρό ακούμε τώρα και λίγο πριν ακούσαμε ότι ο Χριστός τους είχε προείπει στους μαθητές θα χωριστούμε και εκείνοι στενοχωρήθηκαν πολύ, τους έπιασε έτσι η αγωνία και ο πόνος και τους παρηγορεί θα στείλω τον παράκλητο εκείνος, δεν θα σας αφήσω ορφανούς τους λέει, είναι χαρακτηριστικά τα λόγια. Έτσι λοιπόν και εμείς προσβλέποντας την αιωνιότητα, εκείνο που θα πρέπει να προσέχουμε όταν φεύγει κάποιος από κοντά μας, ο χωρισμός φυσικά είναι λυπηρό, είναι τραγικό, δεν έπρεπε να μπει στη ζωή μας ο βιολογικός θάνατος, αλλά θα πρέπει να προβληματιζόμαστε και να κοιτάζουμε και να προσέχουμε πώς φεύγει ο άνθρωπός μας. Φεύγει μέσα στην αγάπη του Θεού. Φεύγει προσμένοντας την αιωνιότητα. Έζησε με συνέπεια στη ζωή. Είδε τους συνανθρώπους του πεινώντας, διψώντας, ξένους, στη φυλακή και... Γιατί ο άλλος γίνεται ο παράδεισός μου ή η κόλασή μου. Έτσι, ιδιαιτέρως πρέπει να φροντίζουμε, ούτως ώστε και ο καθένας μας να είναι πάντοτε έτοιμος, γιατί δεν ξέρουμε πότε έρχεται εκείνη η ώρα του βιολογικού θανάτου, αλλά προπάντων να φροντίζουμε και για τους ανθρώπους μας το πώς έφυγαν. Να μην οδηγούμεθα λοιπόν σε αυτή την απελπισία που οδηγείται εκείνος που δεν προσμένει αυτό που κάθε φορά ομολογούμε, το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και αυτό το μήνυμα μας δίνουν ιδιαίτερα οι μέρες. Θρηνούμε μεν για το θάνατο, αλλά από εκεί και πέρα προσβλέπουμε προς την Ανάσταση. Και έτσι μπορούμε πια να καταλάβουμε μετά από αυτά, γιατί τόσο θριαμβευτικά θα τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου και για τόσες μέρες, 40 μέρες, θα ψάλουμε το Χριστός Ανέστη. Θανάτω, θάνατο πατή σας, δια του θανάτου του, πάντησε, κατετρόπωσε τον θάνατο και έγινε πρωτότοκος των νεκρών. Χτύπησε καταρχάς τον πνευματικό θάνατο. Ο βιολογικός θάνατος είναι ένα γεγονός, είναι ένα συμβεβικό στη ζωή μας. Είναι μία πύλη που μας οδηγεί από την παρούσα ζωή στην αιωνιότητα. Γι' αυτό πια μέσα στο χώρο της χριστιανικής παράδοσης ο θάνατος δεν αναφέρεται. Είναι κοίμησης, είναι ύπνος, είναι η και κοιμημένη, είναι τα κοιμητήρια, η κοίμηση της Παναγίας μας. Τους Αγίους μας τους τιμάμε την ημέρα της κοίμησής τους, τη γενέθλια ημέρα τους, δηλαδή την ημέρα του θανάτου τους, του βιολογικού, αλλά της αναγέννησής τους για την αιωνιότητα. Και έτσι ζούμε αυτό το στοιχείο της χαρμολύπης που τόσο έντονα ήδη μέσα στη λατρεία μας αυτές τις μέρες βιώνουμε. Αυτό για το θάνατο, μια και είμαστε και ένα γεγονός, ένα θάνατο δηλαδή, ιδιαίτερα προβάλλεται αυτές τις μέρες μέσα στη λειτουργική μας ζωή που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και το επαναλαμβάνω αυτό ότι η λατρεία της Εκκλησίας μας δεν είναι μια αναπαράσταση. Συγγνώμη, δεν πάμε σε ένα θέατρο, γι' αυτό δεν θα πρέπει πολλές φορές και οι ιερείς κάνουν λάθος. Δεν παρακολουθούμε, συμμετέχουμε, συμπάσχουμε. Οι ύμνοι της Εκκλησίας μας συνεχώς και αυτές τις μέρες, τι μας λένε, να συμπορευθούμε, να συσταυρωθούμε για να συναναστηθούμε. Είναι επαναβίωση, βιώνω το γεγονός, ο καθένας μας, και είναι την ώρα του σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Θα πρέπει να μας συγκλονίσει. Γι' αυτό ζούμε το λειτουργικό χρόνο, είδατε. Δεν έχει παρελθόν η Εκκλησία μας. Σήμερον τη σωτηρία στο κεφάλαιο, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Είναι όλα αυτά. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η λατρεία δεν είναι τίποτε. Μέσα στη λατρεία κατεξοχήν και όσο περισσότερο βιώνουμε τις λατρευτικές ευκαιρίες που μας δίνει η Εκκλησία μας και βλέπετε σε μια μεγάλη περίοδο αγώνα και άσκησης όπως είναι όλη αυτή η μεγάλη Τεσσαρακοστή που φτάνει στο αποκορύφωμά της αυτή τη μεγάλη εβδομάδα και δει τη νύχτα της Ανάστασης, μας έχει ενισχύσει με τόσες ακολουθίες. Ακριβώς γιατί ζυμωνόμαστε μέσα στη λατρεία. Εκεί ο όλος άνθρωπος συμμετέχει στα γεγονότα, φυσικά είπαμε να συσταυρωθούμε για να φτάσουμε που
ο απότερος σκοπός είναι η συνανάστασή, δηλαδή η θέωσή μας. Έχω σημειώσει εδώ πάλι ένα χωρίο από την Αγία Γραφή και επιμένω εκεί. «Δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθύνει στη Βασιλεία του Θεού». Μιλήσατε προηγουμένως ότι όταν νηστεύουμε, μας παραγγέλει ο Θεός να μην βγαίνουμε έξω σκυθροποί και να κάνουμε τους κακομύριδες, ότι να εγώ νηστεύω και είμαι έτσι κτλ. Απ' την άλλη, τα μηνύματα της Μεγάλης Εβδομάδας και ιδίως της Παναγίας μας, της Παναγίας του Πάθους, ήταν όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα τα οποία μας αναφέρατε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ τώρα όμως μας παραγγέλνει ότι πρέπει να είμαστε μέσα από τις θλίψεις θα δούμε τη Βασιλεία του Θεού. Για να μας το εξηγήσετε και αυτό λίγο. Είναι όλη αυτή η πτωτική κατάσταση που ζούμε. Δηλαδή, λόγω του ότι απομακρυνθήκαμε από την πηγή του κάθε αγαθού, του κάθε καλού που είναι ο Θεός, της ίδιας της ζωής και αυτής της βιολογικής, από εκεί και πέρα έγινε η ζωή μας πράγματι, έγινε και η ζωή στη γη έγινε μια κοιλάδα κλαθμόνος. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι με πόση ειλικρίνεια ο Χριστός ευθύς εξ αρχής μας το λέει αυτό. Τις δυσκολίες δηλαδή που έχει να αντιμετωπίσει κανείς όταν θέλει να ζήσει συνειδητά σαν άνθρωπος, γιατί είμαστε άρρωστοι. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να μας ρίξει μέσα στην περιπέτεια, μέσα στην ταλαιπωρία, μέσα στον πόνο, την αρρώστια, το θάνατο. Όχι, είναι αποτέλεσμα των επιλογών μας, το επαναλαμβάνω αυτό. Φεύγουμε από το φως και πάμε στο σκοτάδι. Φεύγουμε από την πηγή της ζωής και πάμε στο θάνατο. Τι είπαμε και προηγουμένως, τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος. Μέσα σε αυτή την πρακτική θυμάστε ότι ο Χριστός καλεί ελεύθερα τους ανθρώπους, αλλά αμέσως τους λέει, ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού καθημέρα και ακολουθήτομαι. Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε, θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Όσο λοιπόν περισσότερο Χριστό έχουμε μέσα μας, τόσο έχουμε και τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε το κακό το οποίο έρχεται. Και όπως μια φοβερή αρρώστια, για να την ξεπεράσουμε, είμαστε άρρωστοι πνευματικά, έχουμε τα πάθη που μας καταβασανίζουν και μας οδηγούν και σε αυτό το θάνατο το βιολογικό. Πρέπει να αποκτήσουμε την υγεία μας την πνευματική. Απαλλαγή από πάθη και γέμισμα με θυσιαστική αγάπη. Με αγάπη που φτάνει δηλαδή μέχρι θυσία, όπως τη θυσία που επέδειξε ο σταυρωμένος μας Κύριος, που τον ενατενίζουμε όλες αυτές τις ημέρες. Δεν είναι κάτι που κατορθώνεται εύκολα. Μια βαριά αρρώστια μπορώ να πω θα κλειστώ στο σπίτι μου και θα τελειώσει. Εάν δεν πάω στο γιατρό, εάν δεν πάρω τη σχετική αγωγή, εάν χρειαστεί μπορεί και μέλη του σώματός μου να μου κόψει ο γιατρός. Αν μια γάγκρενα αναδύεται, θα μου κόψει το πόδι για να σωθεί το υπόλοιπο. Ένας αθλητής μετά, γι' αυτό βλέπετε και αυτές τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, πολλές λέξεις και εικόνες από την αθλητική ζωή. Είμαστε αθλητές. Το να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε άγιοι δηλαδή, να γίνουμε κατά χάρη θεοί, ενώ είμαστε στο βόρβορο, δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά όμως για να τα επιτύχεις, όπως για να βρεις την υγεία στη σωματική, φάρμακα, δίαιτες, εγχειρήσεις, ό,τι μας προσφέρει η ιατρική για να βρούμε την υγεία μας. Ο αθλητής, ασκητικότατη ζωή, ο αθλητής που θέλει να φτάσει η Ολυμπιονίκης να γίνει, ασκητικότατη ζωή. Προπονήσεις, κούραση, ταλαιπωρία και δίαιτα, γι' αυτό έχει και την νηστεία, καταναλογία. Έτσι λοιπόν, για να βρούμε και εμείς την πνευματική μας υγεία, τη θεραπεία, την απαλλαγή δηλαδή από τα πάθη, χρειάζεται όλος αυτός ο αγώνας. Η άσκηση, η εγκράτεια, η φιλανθρωπία, το κόψιμο εκείνων που πραγματικά μας υποβιβάζουν ως ανθρώπους και μας κάνουν απανθρώπους και κτηνανθρώπους. Όλα αυτά δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Χρειάζεται μέσα σε μια άσκηση, σε έναν αγώνα, στην εγκράτεια σύν τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού να τα ξεπεράσουμε για να φτάσουμε να αποκαλυφθούμε σωστοί, ολοκληρωμένοι άνθρωποι, που σωστός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος της αγάπης, της θυσίας, της προσφοράς. Τι λένε, δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα, αγιοπνευματική ζωή, χαρισματική ζωή. Ο Απόστολος Παύλος λέει, ο καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά,
ειρήνη, μακροθυμία, πιστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη, δεν έρχονται μαγικά. Όπως έρχονται κάποιες νεότερες αιρέσεις, κυρίως από τους προτεσταντικούς κύκλους, με θαύματα, πώς κάνουν και τούτο. Αυτά έρχονται με αγώνα πολύ. Για να βγάλω την αρρώστια από πάνω μου, τα πάθη μου, θέλει πολύ αγώνα, πολύ γονάτισμα, πολύ προσευχή, πολύ άσκηση. Μάλιστα. Σημείωσα πάλι κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας εδώ. Είπατε για τον Ιούδα και τον Πέτρο. Ναι. Ότι και οι δύο... Στο ίδιο. Ακριβώς. Εγκατάλειψη. Ο μεν ένας όμως απελπισία, ο δε άλλος ελπίδα. Να μείνουμε λίγο σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της Μεγάλης Εβδομάδας. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κρατήσουμε, γιατί πραγματικά πολλές φορές μέσα στον αγώνα μας τον πνευματικό κάπου επέρχεται αυτή η απελπισία η εσωτερική. Τώρα εξομολογήθηκα, τώρα πέφτω πάλι και στο ίδιο σφάλμα πολλές φορές. Να όμως η χαρά που μας προσφέρει η πίστη μας, όλη αυτή η ελπίδα, η χαρά, το χαροποιόν πένθος που είπατε προηγουμένως. Ρώτησα τον Κύριο, πόσες φορές μπορούμε να αμαρτήσουμε. 7 μέχρι 7, 70 7. Δηλαδή άπειρο, να το μεγαλείο και η μακροθυμία του Θεού. Ο ληστής, το παραπέντε, γίνεται δεκτός. Φθάνει να συνειδητοποιήσουμε. Φθάνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένας καλοπληρωτής Πατέρας Θεός που μας περιμένει, περιμένει το απολωλός πρόβατο, έστω και την τελευταία στιγμή. Στο ίδιο σφάλμα, στην ίδια αστοχία έπεσε και ο Ιούδας και ο Απόστολος Πέτρος. Τον αρνήθηκαν. Τον πρόδωσαν. Προδοσία δεν είναι και η άρνηση. Εκείνος που έλεγε θα σε ακολουθήσω όπου και να πας, μπροστά σε μια παιδούλα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τρεις φορές τον αρνήθηκε. Και ακούγοντας ό,τι του είχε πει πριν αλέκτορ φωνήσει τρεις απαρνήσεις με, βγήκε και έκλαψε πικρά. Πόνεσε. Ένας πνευματικός πόνος, ένας ψυχικός πόνος. Δεν οδηγήθηκε όμως στην απελπισία. Γιατί ήξερε την αγάπη του δασκάλου, την αγάπη του Θεού του. Ο άλλος όμως είχε απελπιστεί. Και έδωσε, δεν είχε το ιδύναμη, το κουράγιο να σηκώσει την αστοχία του. Η ζωή μας έχει αυτές τις αστοχίες. Ο χριστιανός δεν είναι ο αναμάρτητος, είναι ένας αγωνιστής, ένας αθλητής. Όλοι οι αθλητές, όλα τα αγωνίσματά τους και όλες οι προσπάθειές τους είναι έγκυρες. Όχι, αλλά πάντα ελπίζουν ότι θα κάνουν το σωστό. Έχουμε άκυρες, και εμείς λοιπόν πέφτουμε. Αυτό όμως είναι το χαροποιό. Έπεσα, Θεέ, δώσε μου τη δύναμη να σηκωθώ. Αυτός είναι ο χριστιανός. Μετανιώνω. Ξαναπέφτω. Μετανιώνω όμως. Ο άλλος δεν τρέχει τίποτε, ούτε καν συνειδητοποιεί. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του αγωνιζόμενου χριστιανού και του τυπικού χριστιανού ή του ανθρώπου εκτός του χριστιανισμού. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, ο Πέτρος από εκεί και πέρα, όπως και ο κάθε Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος, σε κάποια άλλη φυσικά διάσταση, διώκτης. Τι μεγαλύτερο, έτσι. Και όμως βλέπετε, από εκεί και πέρα συνειδητοποιεί, «Είσαι αυτό δε ελθόν», όπως είπε στην παραβολή του ασώτου, «άσωτος Υιός», συνειδητοποίησε που έπεσε. Αλλά ήξερε ότι τον περιμένει ο Πατέρας, τον περιμένει η αγάπη. Και «Είσαι αυτόν δε ελθόν», πορευθείς, πορεύσουμε προς τον Πατέρα μου. Αυτό είναι. Δηλαδή, η οποιαδήποτε αστοχία στη ζωή, όπου και αν έχει φτάσει ο άνθρωπος, να μην τον αφήνει πεσμένον. Να έχει τη δύναμη και το κουράγιο και τη λεβεντιά, θα έλεγα, να πει αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Και από εκεί και πέρα, Θεέ, βόηθα να τις ξεπεράσω. Αυτό είναι. Αυτή τη στάση τήρησε ο Πέτρος, ο Παύλος. Αν θέλετε, οι νεομάρτυρες, οι περισσότεροι νεομάρτυρες μας, είναι πρώην αρνητές. Είχαν εξισλαμιστεί. Κατάλαβαν κάποια στιγμή και φυσικά ανδρώθηκαν μέσα στην πίστη και προχωρούν για να άρουν εκείνη την αστοχία την οποία έκαναν. Ο Πέτρος από εκεί και πέρα αφοσιώνεται πια.
όταν είδε και τα γεγονότα της Ανάστασης, τον αναστημένο Χριστό, είδετε ότι πώς τον πλησιάζει. Τρεις φορές τον αρνήθηκε, τρεις φορές του λέει «Πέτρο, αγαπάς με», θα ακούσουμε σε λίγες μέρες. Τέλος του λέει «Συ, Κύριε, ξέρεις αν σε αγαπώ». Έτσι. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κίνηση ο χριστιανός αντιμετωπίζει τις πτώσεις του και προχωρεί. Προχωρεί με ελπίδα στο κάθε τι. Και υπάρχει γιατριά. Ο λαός μας λέει ο Θεός στέρνει τη συμφορά, την αρρώστια, αλλά φέρνει και τα βοτάνια. Ή ο Θεός κάνει ορφανά και άμυρα δεν τα αφήνει. Βλέπετε όλο αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα που ο λαός μας ζυμωμένος με την Ορθοδοξία μας μεταγγίζει μέσα από τις παροιμίες του. Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος, Πρεσβυτέρα, αυτής της εκπομπής, που παρόλο ότι ξεκινήσαμε με τίτλο «Παναγία του πάθους», μιλήσαμε για όλα αυτά τα οποία απορρέουν από το πάθος το οποίο αυτή την Μεγάλη Εβδομάδα κυριαρχεί στην Εκκλησία μας και ιδίως στην Ιμνογραφία, όπως είπατε, γιατί πραγματικά τα Ευαγγέλια, οι Ευαγγελικές περικοπές απλώς καταγράφουν τα γεγονότα. Ενώ πιστεύω ότι αυτός ο λυρισμός, αυτή η ποίηση που έχει, που έχουν τα τροπάρια της Εκκλησίας μας, δεν πιστεύω πουθενά αλλού να βρίσκεται. Ναι. Εγώ είχα ακούσει κάποτε τον μεγάλο ποιητή, τον Οδυσσέα Ελίτη, να λέει ότι δεν μπορώ να φανταστώ ποια θεϊκή δύναμη όθησε αυτούς τους ανθρώπους και έγραψαν αυτούς τους υπέροχους ύμνους. Μα κάποιος νεότερος μουσουργός μας λέει ότι και μόνο να είχα γράψει «Ω γλυκή μου αία, γλυκή τατό μου τέκνο», δεν θα ήθελα τίποτα άλλο να είχα γράψει σαν μουσική και σαν λόγο. Φυσικά το θέμα το μεταφέραμε στο σήμερα, γιατί φυσικά κάτω από το Σταυρό βρίσκονται πολλές μανάδες και το ξέρουμε αυτό, είτε γιατί αντιμετώπισαν το βιολογικό θάνατο, είτε γιατί αντιμετωπίζουν ζωντανούς θανάτους. Ναρκωτικά, φυγή από το σπίτι, αναρχία, έλλειψη επικοινωνίας, όλα αυτά δεν είναι ζωντανή. Θάνατοι και πόσες μανάδες βρίσκονται κάτω από ένα σταυρό και γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε αυτή τη χαρμολύπη που βιώνει και να μην μένουμε στο θάνατο, στην πτώση, αλλά να ανατενίζουμε στο φως της Ανάστασης που να σε λίγο πλησιάζει και εύχομαι πραγματικά ο αναστημένος Χριστός να δίνει σε όλους μας το κουράγιο, γιατί οι δυσκολίες και οι σταυροί είναι μες στη ζωή μας. Το επαναλαμβάνω, η υπομονή και η αισιοδοξία στηριγμένη στην άγκυρα που λέγεται πίστη και ελπίδα στον Αναστάντα Χριστό θα μας χαλιβδώσει για να τις ξεπεράσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που βρίσκεστε απόψε μαζί μας σε αυτήν την έκτακτη εκπομπή για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Να σας ευχηθούμε κι εμείς καλή Ανάσταση, όπως και σε όλους τους τηλεθεατές μας. Και πιστεύω ότι σύντομα και πάλι θα μας κάνετε την τιμή να είστε κοντά μας από την Αθήνα. Και μάλιστα εγώ θα ευχηθώ κάποτε να έρθετε και ως ζεύγος μαζί με τον πατέρα Γεώργιο. Μακάρι. Να καθίσετε εδώ μαζί, αλλά πού να βρεθεί καιρός. Να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε και σε εσάς και στην οικογένειά σας καλή Ανάσταση. Και με το καλό να ξανασμίξουμε πάλι εδώ στην Κρήτη. Καλή Ανάσταση. Φίλες και φίλοι, και σε εσάς να σας ευχηθούμε καλή Μεγάλη Εβδομάδα, το υπόλοιπο, και καλή Ανάσταση. Γεια σας.